Και θα σας δείξουμε μια εικόνα αυτή την ώρα από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα. Θα δείτε κόσμο μαζεμένο σε φορείες. Όλοι αυτοί που βλέπετε, και θα δούμε ποια είναι η Αθήνα και ποια είναι η Θεσσαλονίκη. Ναι. Θα το γράψω τα παιδιά για να μας διευκολύνουν. Έτσι. Είναι λοιπόν, είναι η Αθήνα. Ξέρετε γιατί έχουν πάει εκεί? Για να καταθέσουν πινακίδες. Γιατί δεν θέλουν να πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Τους δίνει. Το δεν θέλουν, ναι, δεν μπορώ. Τους δίνει τη δυνατότητα όμως και λέει ότι χωρίς πρόστιμο μπορεί να τα καταθέσεις, να τις καταθέσεις μέχρι 31 Ιανουαρίου. Δεκεμβρίου. Και όταν έχεις λεφτά, να πας να πληρώσεις. Έλα σε ένα μήνα, έλα σε δύο μήνες. Σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες. Πάρε τις πινακίδες. Και τι γίνεται, Αλεξάνδρα, εκεί? Τι γίνεται, Αλεξάνδρα? Είμαστε στη Θεσσαλονίκη, Γιώργο, στη ΔΟΗ Καλαμαριάς, στη φορεία Καλαμαριάς. Θα πρέπει να σου πω ότι ήδη είναι για καταγεγραμμένα περίπου 70 άτομα αυτή την ώρα. Ο φίλος μας δίπλα κατέθεσε πινακίδα. Έτοιμος να παραδώσει τις πινακίδες. Είμαι πανέτοιμος. Παραδίδω τις πινακίδες για καθαρά λόγω οικονομίας. Δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να ανταπεξέλθω στα. Δηλαδή, 240 ευρώ για τέλη κυκλοφορίας είναι λίγο δύσκολο, ας πούμε, στη συγκεκριμένη φάση που βρίσκεται και η χώρα, δεν το συζητώ. Η κυβέρνηση είπαν δεν έχετε να πληρώσετε, παραδίδετε τις πινακίδες. Έλα, και θα έχετε τη δυνατότητα να πάρετε τις πινακίδες πίσω. Το μεγάλο. Λίγο δύσκολο. Νομίζει. Πιστεύω πως όλος ο κόσμος θα πάει να παραδώσει πινακίδες. Γιατί εντάξει, η κυβέρνηση είναι ένα θα, ας πούμε. Όλοι θα, ας πούμε, στο θα. Εκεί έχουμε μείνει. Δύσκολα να συγκεντρώσει τα χρήματα αυτά. Δύσκολα. Να καρμίσει ένα μισθό, το μισό μισθό σου. Να καρμίσει γι' αυτό εδώ το πράγμα. Άμα παίρνει, ας πούμε, και όλος αυτός ο κόσμος, Αλεξάνδρα, όλος αυτός ο κόσμος είναι για πινακίδες που είναι πίσω σου. Όλος.